κρίση πανικού. Τι μπορεί να είναι η κρίση πανικού? Καταρχήν είναι κρίση, μετά έχει και τον πανικό. Μπορεί να σχετίζεται με ό,τι εννοούμε, κοινώς εννοούμε ως κρίση, μπορεί να είναι και κάτι ανεξάρτητο. Τεχνικά είναι όταν το καλάθι που γεμίζει με άγχος αδειάζει απότομα. Όταν κάποιος υπερχειλίζεται από αυτή την πίεση, από αυτή την αίσθηση απειλής, από ό,τι εννοείται, κοινώς εννοείται ως άγχος, και δεν μπορεί πλέον να το διαχειριστεί, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, νιώθει ήδη ασφυκτικά, νιώθει ήδη ότι ενδεχομένως επικρεμάται και ένας κίνδυνος, ένας επικείμενος θάνατος έρχεται να το συναντήσει, τότε αυτός ο άνθρωπος αντιδράει. Αντιδράει με συμπτώματα, βιολογικά συμπτώματα, με ταχυκαρδίες, με θέμματα, με ταχύπνια, με ένα αίσθημα ασφυξίας, με ένα πνίξιμο που το νιώθει και το δείχνει. Η ίδια η κρίση πανικού ως διαδικασία, σαν μια διαβάθμιση μιας αγχώδους διαταραχής που κάποιος αφήνει ένα άγχος υποκείμενο στη ζωή του, να υπογραμμίζει ό,τι κάνει, ίσως και την ίδια την ύπαρξή του, η ίδια η κρίση πανικού δεν αντιμετωπίζεται ακριβώς ψυχοθεραπευτικά, δεν έχει ειδική πρόληψη, δεν έχει ειδική συμβουλή. Σαν θέμα χρήζει μόνο φαρμακευτικής αντιμετώπισης και οτιδήποτε σήμερα πούμε για αυτό το θέμα θα είναι μόνο για την προληπτική αποφυγή της κατάστασης που ορίζεται ως κρίση πανικού. Δηλαδή ουσιαστικά να την αποφύγουμε ή να φύγουμε μακριά από το ίδιο το άγχος το οποίο αντιλαμβανόμαστε συνεχώς και μόνιμα σε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας. Όταν σε αγχώνουν πολλά, σε αγχώνει ένα. Εσύ. Αγχώνεσαι μήπως αρρωστήσεις και αρρωσταίνεις από το άγχος. Όπως είπαμε, μπορούμε να λειτουργήσουμε μόνο προληπτικά. Την ίδια την ώρα που κάποιος νιώθεται ασφυκτιά, ότι απειλείται, ότι υπάρχει ένας κίνδυνος για τον ίδιο, έντονος, ότι η ίδια τη ζωή είναι σε αμφισβήτηση, εκείνη την ώρα ίσως κάποια φαρμακευτική αγωγή να είναι πολύ πιο αποτελεσματική από οτιδήποτε άλλο, εξάλλου αυτά είναι και τα πρωτόκολλα. Ως προς την πρόληψη της κρίσης πανικού, ως προς το πώς κάποιος θα αποφύγει τον δρόμο που τον οδηγεί σε αυτό το αίσθημα ασφυξίας, σε αυτό το αίσθημα ότι πεθαίνει, πρέπει να μιλήσουμε για την αντιμετώπιση του άγχους. Το οποίο άγχος συνήθως έχει να κάνει με τα πάντα στη ζωή μας. Αγχωνόμαστε για το αν θα είμαστε τυπικοί με λογαριασμούς, για το τι θα γίνει με την καριέρα μας, για τα οικονομικά μας, για μια σχέση, για μια πορεία, μια εξέλιξη που μπορεί να έχουμε, για οτιδήποτε. Τι είναι όμως το άγχος? Το άγχος είναι μια βιολογική αντίδραση που έχουμε σε κάτι το οποίο είναι βιολογική και συναισθηματική και ψυχολογική, σε κάτι το οποίο μας απειλεί, το οποίο απειλεί την ύπαρξή μας. Άγχος είχαν οι πρόγονοι μας, οι πολύ μακρινοί πρόγονοι, όταν πλησίαζε ένα θηρίο. Όταν έπρεπε να κυνηγήσουν ή να σκοτώσουν κάποιον ο οποίος ερχόταν εναντίον τους. Από τότε μέχρι σήμερα το άγχος έχει εξελιχθεί όπως εξελιχθήκαμε κι εμείς. Συμπεριλαμβάνει πλέον όλη μας την καθημερινότητα, συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε εμείς εννοούμε ως υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στο σύνολο, απέναντι στον εαυτό μας. Μερικές φορές αγχωνόμαστε απλά και για να βρούμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές και για να βρούμε τον δρόμο. Ή για να βρούμε το τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας, να πετύχουμε πράγματα, να δείξουμε ποιοι είμαστε, να θεωρούμαστε πετυχημένοι. Όπως και να έχει, αυτό το υπερβολικό άγχος έχει ίσως να κάνει με μια εσφαλμένη εικόνα του ποιοι νομίζουμε ότι είμαστε και τι νομίζουμε ότι θα καταφέρουμε. Εκεί θέλει κάποια βηματάκια αποστασιοποίησης, λίγο περισσότερη γνώση των σημαντικών ουσιαστικών θεμάτων που μας απασχολούν ή που θα πρέπει να μας απασχολούν, που θέλουμε να μας απασχολούν. Να πάρουμε τις αποστάσεις, να βάλουμε τα όρια, τα stop, να πούμε όχι, αρκετά όχι, και από εκεί πέρα να προχωρήσουμε στον δρόμο σου αυτοί που είμαστε, με άξονα και κεντρικό θέμα μας, αυτά που θέλουμε και όχι αυτά που μπορεί να περιμένει η κοινωνία, το σύνολο ή άλλοι από εμάς. Δύσκολο, εργόδες, ίσως να είναι και ταλαιπωρία για κάποιους να αλλάξει τρόπο σκέψης, αλλά αξίζει τον κόπο. Πιστέψτε με.